Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, την καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δερζιώτης και παρακολουθείτε το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube. Όσοι ενδιαφέρει για τη μέθοδο Le Petit Lenormand, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα cartomancy.goodsalon.com, στην οποία θα βρείτε ένα σύστημα αυτοδιδασκαλίας γύρω από τη γαλλική μέθοδο Le Petit Lenormand και το αυτό σύστημα και τις διδασκαλίες της γαλλικής σχολής. Όσοι διαθέτετε λογαριασμό στην ηλεκτρονική εφαρμογή Facebook, μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα Χαρτομαντία Lenormand ή στην ομάδα που έχω δημιουργήσει μαζί με τη Μαρίλη, Συστήματα Καρτομαντίας. Στην ομάδα αυτή μπορεί οποιοδήποτε να ανατήσει ένα ρίξιμο δικό του με τη δική του ερμηνεία και να λάβει γνώμες άλλων καρτομαντών γύρω από το συγκεκριμένο ρίξιμο με βάση υπαρκτά συστήματα και σχολές καρτομαντίας. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο για τους Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν πρακτικά με την καρτομαντία και να ξεφύγουν από το τμήμα της βιβλιομάθησης και να προχωρήσουν στην εφαρμογή της καρτομαντίας, κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να διδαχθεί είτε μόνος του είτε μέσω ενός δασκάλου. Στην περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να έχει έναν δάσκαλο στην καρτομαντία για να του μάθει πώς να διαβάζει τις κάρτες και να τα εφαρμόζει αυτά που έχει μελετήσει προτέρως, μπορεί να μπει στην ομάδα τη δική μας και να διαβάζει ρηξίματα άλλων καρτομαντών και τις ερμηνείες που δίνουν και να τους θέτει και τις σχετικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την πρόοδό του, έτσι κάποια σεμινάρια, κάποια βίντεο, κάποια βιβλία που θέλει να αγοράσει, που έχει μελετήσει, που του έχουν κινήσει το ενδιαφέρον. Το ίδιο και με κάποιες δέσμες και με κάποια ρηξίματα καρτομαντίας, είτε θεωρητικά είτε πιο πρακτικά, αν δυσκολεύεται σε κάποιους συνδυασμούς, μπορούμε να τα δούμε όλοι μαζί. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι κάτι που γίνεται πολύ συχνά στο εξωτερικό, όπου και υπάρχουν σχετικές ομάδες καρτομαντίας, στις οποίες γράφω και εγώ και η Μαρίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε έτσι μια αλφα δραστηριότητα και σε αυτές. Αποφασίσαμε λοιπόν, αντί να γράφουμε μόνο για τους ξένους, να φτιάξουμε μια ομάδα να γράφουμε και για τα ρηξίματα στα ελληνικά, ώστε να μπορούν οι συμπατριώτες μας να ακολουθήσουν και φυσικά να έρθουν όλοι οι καρτομάντες μαζί σε μια ομάδα και να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώσεις, αλλά και να βοηθήσουμε και όσους αρχαρίους ενδιαφέρονται για την καρτομάντια. Αυτά για την παρουσίαση της ομάδας μας, Συστήματα Καρτομαντίας, επαναλαμβάνω ο τίτλος. Στο URL θα δείτε Hardcore Cartomancy, σκληροπυρηνική καρτομαντία όπως είμαστε και εμείς, και πάμε να δούμε μαζί το σημερινό ρίξιμο. Σήμερα θα σας κάνω δεμήνη ενός ρηξίματος με τη δέσμη Ancien Tarot de Marseille ή Ancien, όπως είναι το σωστό, από τις εκδόσεις Grimaud. Τη δέσμη που δημιούργησε ο Paul Marteau το 1930 και έχει παίξει καθοριστική σημασία στην επέκταση της παράδοσης Μασσαλίας και στην καθιέρωση αυτής πρακτικά ως όνομα. Και θα δούμε σήμερα ένα ρίξιμο σχετικά με μία σχέση. Έχουμε λοιπόν μία φίλη μου η οποία έχει μία σχέση και θέλει να δει πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση της μέχρι και τον Ιούλιο. Θα δείτε το ρίξιμο στην οθόνη, έτσι να μην σας ταλαιπωρώ. Είναι ένα γραμμικό ρίξιμο τριών καρτών, αλλά επειδή δύο τελευταίες κάρτες είναι αρκετά, θα λέγαμε, αρνητικές, έχω ρίξει δύο συμπληρωματικές κάρτες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρώτη εντύπωση, για να είμαστε απολύτως βέβαιοι στο τι θα πούμε, και πάμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, στο 9 των ράβδων βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλέγμα στο κέντρο, οπότε αυτή η σχέση, ενώ ήταν, υπήρχε μια καλή σύνδεση μεταξύ των δύο ατόμων, είχαν βρει κάποια κοινά κουμπιά, θα λέγαμε, ένα στον άλλον και τα βρίσκαν, δουλεύαν, και ήταν πολύπλοκο αυτό που συνέβαινε. Εμφανίζεται μια κεντρική ράβδος η οποία διαπερνάει αυτή τη σύνδεση και εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο μπελά με το 9 των ράβδων, αρνητική κάρτα. Συνεπώς αυτό που βλέπουμε σε πρώτη φάση είναι ότι θα υπάρξει κάποιος καυγάς ή κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο. Και έτσι από εκεί που τα πράγματα κυλούσαν ομαλά, αυτό θα αρχίσει να αλλάζει. Μας το επιβεβαίνει και η δεύτερη κάρτα, το 9 των κυπέλων που είναι αντίστροφα. Αυτή είναι μία από τις πιο αρμονικές κάρτες, κάρτες ταρό της Μασσαλίας, ίσως πιο αρμονική, γιατί εμφανίζει το αριθμό 3 οριζοντίως και καθέτος και τα άνθη εδώ είναι πολύ όμορφα συμπληρωματικά, δεν περιορίζουν ούτε κλείνουν κάποιο κύπελο, αντιθέτως προστατεύουν και φαίνεται αυτή η επέκταση του κεντρικού κυπέλου στις άκρες με τα άλλα κύπελα. Εδώ όμως η κάρτα μας είναι αρνητικά και πρέπει να, είναι αντίστροφα και πρέπει να δούμε αρνητικά το νόημα. Ότι δηλαδή μετά από αυτό το καυγά ή το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ των δύο ατόμων
είναι σαν να σπάει αυτή η συνέχεια της σχέσης, αυτή η αρμονία, αυτή η καλοσύνη. Και εδώ, επειδή έχουμε δύο φορές τον αριθμό 9, πρέπει να δούμε και το αριθμολογικό νόημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε να επιτεύξουν κάτι, να κάνουν κάτι μαζί, αλλά αποτυγχάνουν, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Και με το 9 των κυπέλων βλέπουμε ότι είναι σαν να απομακρύνονται και από κοινωνικές παραστάσεις, σαν δηλαδή κάποιος από τους δύο να απομονώνεται, να θέλει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του. Και η ράβδη και τα κύπελα έχουν αρνητική έννοια στο συγκεκριμένο ρίξιμο, που σημαίνει ότι χάνεται και το πάθος και το συνέστημα, αρχίζει και ελαττώνεται, θα λέγαμε, και εδώ απομακρύνεται και από την κοινότητα. Συμπληρωματική κάρτα, ο υπότης των ράβδων, αντιστρόφος, ο οποίος κοιτάζει αυτή τη διένεξη ή κοιτάζει προς το παρελθόν, που λέμε στο γαλλικό σύστημα, μας δείχνει τελικά ότι αυτό το άτομο που απομακρύνεται είναι μάλλον ο σύντροφος και γίνεται περισσότερο εγωκεντρικός ή κλείνεται στον εαυτό του. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι κάτι τον απασχολεί από το παρελθόν του ή δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε μια διένεξη που υπήρξε μεταξύ των δύο. Επίσης παρουσιάζει μια έλλειψη δράσης σε αυτή τη σχέση, εξού και η αποκοινωνικοποίηση, η απομάκρυνση από κοινές παρέες και η διαταραχή αυτής της ισορροπίας της σχέσης και της αρμονίας που λέμε στο 9 των κυπέλων και στο 9 των ράβδων. Η επόμενη κάρτα που ακολουθεί είναι το 10 των δυναρίων. Εδώ πρέπει να δούμε ότι η κάρτα αυτή χρωματίζεται, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο αρνητικώς από τις κάρτες που την περιλαμβάνουν και την περικλείουν. Και έτσι βλέπουμε αυτή την κάρτα ως συνεργασία, ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει περισσότερο με τη δουλειά, ασχολείται περισσότερο με τη δουλειά του ή δουλεύει με τη σύντροφό του μαζί, κάτι το οποίο ισχύει, και θα δώσει περισσότερο έμφαση στα επαγγελματικά παρά στα συναισθηματικά του θέματα και στη σχέση του, όπως βλέπουμε ακριβώς με τις δύο κάρτες που την περικλίνουν, το 9 το κυπέλλον και τη σελήνη αντιστρόφος. Τώρα, με τη σελήνη αντίστροφα είναι μια πολύ αρνητική κάρτα σε ρηξίματα, που δείχνει κυρίως μπερδέματα, βιασύνες, επιπόλαιες κινήσεις μέχρι και κατάθλιψη. Κάποιος δηλαδή εδώ πέρα έχει μια σύγχυση συναισθημάτων ως το πώς πρέπει να κινηθεί και τι αποφάσεις πρέπει να πάρει για να συνεχίσει αυτή η σχέση να υπάρχει. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτή τη διαταραχή που εμφανίζεται στο 9 των ράδων, την απομόνωση ή τον εγωκεντρισμό που εμφανίζεται στο 9 των κυπέλων αντιστρόφως και την προσήλωση στην εργασία ή σε μια οικογένεια που έχει, στην οικογένειά του, αλλά αυτή η οικογένεια δεν είναι με τη σύντροφο, είναι κάτι άλλο, ή στη δουλειά ή στην οικογένεια λοιπόν των 10 των δυνάριων, αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί και παραμένει μπερδεμένος και δεν μπορεί να λάβει μια απόφαση μέχρι που φτάνει και σε κάποια κατάσταση μιζέριας, κοινωνικής, προσωπικής απομόνωσης και αδυναμίας λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, μέχρι τον Ιούλιο, εάν δεν υπάρξει κάποια λύση της αρχικής διαταραχής του 9 των ράβδων, βλέπουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη σχέση, θα αρχίσει να απομακρύνεται κάποιος από τους δύο, να κλείνεται περισσότερο, θα εστιάσει περισσότερο στη δουλειά του ή σε κάτι που θεωρεί οικογένεια και θα εξακολουθεί να παραμένει μπερδεμένος ως το πώς πρέπει να κινηθεί. Εγώ σε προσωπικά μου ρηξίματα έχω συναντήσει τη σελήνη αντίστροφα σε δύσκολες καταστάσεις και μπορώ να καταλάβω αυτή η κάρτα πόσο αρνητικά επηρεάζει το ρήξιμο. Επίσης, η μοναδική κάρτα από τα μεγάλα κλειδιά που έχουμε και πέφτει σαν διευκρινιστική θέση στο 10 των δυνάριων, που συνεπάγεται ότι θα εστιάσει περισσότερο σε κάτι άλλο, όπως είπαμε και πριν, παρά στα συναισθήματα του και στη σχέση του, γιατί η ερώτηση αφορά τη σχέση. Είναι μπερδεμένο αυτό το άτομο και δεν ξέρουμε πόσο θα κυλήσει αυτή η κατάσταση. Τώρα, αν ο δέκτης, φίλου μου, που της έχω κάνει αυτό το ρήξιμο, μπορέσει και μειώσει αυτή την αρχική διαταραχή και τον καυγά, την παρεξήγηση που υπάρχει, φαίνεται δηλαδή ότι κάτι πολύπλοκο που έχει αρχίσει να ταράζεται και να τραντάζεται, αν αυτό το μειώσει και δεν εστιάσει προς τα εκεί αυτό το άτομο και απομακρύνει και το άλλο, να μην νιώθει ότι είναι ένα εχθρικό περιβάλλον αυτή η σχέση και ότι αυτή η διαταραχή ουσιαστικά είναι αμεληταία ή παίζει μια ίσονο σημασία στη σχέση τους, τότε φαίνεται ότι όλο το ρήξιμο αλλάζει. Εφόσον αυτή λοιπόν αποφευχθεί, μπορούμε να δούμε το 9 των κυπέλων να έρχεται στην όρθια μορφή του και αναγκαστικά και ο υπότης των ράβδων θα έρθει στην όρθια μορφή του. Με τη σελήνη δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί σε αυτή τη θέση που είναι σαν να μας δείχνει ότι το άτομο, ο σύντροφος λοιπόν, είναι μπερδεμένος και ασχολείται περισσότερο με τα επαγγελματικά του παρά με τα συναισθηματικά του θέματα.
Φαίνεται δηλαδή ότι περνάει κάποια δύσκολη κατάσταση η οποία σχετίζεται με το παρελθόν του. Αυτά ήθελα να σας πω, αγαπητοί φίλοι, έτσι εύκολο ρίξιμο. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, να βλέπουμε και μερικά ρίξιματα μαζί και μέσω των βίντεο, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν και κατανοούν και μαθαίνουν πιο εύκολα μέσω ενός βίντεο παρά μέσω ενός γραπτού κειμένου. Είναι και αυτό μια από τις διαδικασίες μάθησης. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.